μας λένε αδιαφθορούς μας λένε κι παρανομόλοι κλαίνε κι παρανομόλοι κλαίνε νόμους τάξη πειθαρχία νόμος τάξη πειθαρχία τέρμα στην παρανομία τέρμα στην παρανομία. Μα μπορώ να ησυχάσω εγώ. Πού βρέθηκε η... Σας ευχαριστώ τον πυροκροτητή. Κύριε Λέης. Τι θα δει κάνω εγώ τώρα, έτσι. Πάτω στην αστυνομία. Ναι. Φέρνω σε ένα δώρο. Ποιος μιλά? Ανώμαλη. Εγώ σου το πω ανώμαλη. Άστε ρε, μα είσαι μέσα. Εσύ να μου λέτε ρε Μαυρίκο, είμαι μέσα ξανήπε. Είσαι με τα κέφκια σου θωρώ πρωί πρωί να αρχιγέ. Ναι ρε Μαυρίκο, είμαι με τα κέφκια που πειράξω πριν με τα κέφκια μου. Συμβαίνει τίποτε? Τίποτε σε συμβαίνει. Γιατί? Μα έφκανες την όλη νύχτα να μην είμαστε ρε. Είχα υπνίες. Ήρθα να με να δουλέψω, αλλά αφήνουσε. Ήταν να είπες ότι είναι. 6 το πρωί. Καλά το είπα εγώ, είναι ανώμαλος. Μα ποιος είναι ανώμαλος, μάστρε? Ένας ανώμαλος που είπε ότι να μου φέρει δώρο. Μα από 2:00 το πρωί, είναι στα καλά του. Αφού σου είπα, είναι ανώμαλος. Ναι, αλλό, ποιος μιλά? Ναι, αρχηγείο. Ναι, φέρνω σας μια μπόμπα. Βασικά, μέσα στο αυτοκίνητο μου. Τι? Ναι, εγώ που πιάσα προηγουμένως, για την μπόμπα. Φέρνω σας ένα δώρο, βασικά. Ένα λεπτό να σας πω. Τούτη κατάσταση, σιόλα, όλους ότι έχει μια μπόμπα και κλείου μου το. Μα σοβαρά πράγματα τούτα σιόλ. Ναι, ναι, φίλε μου, φέρνω σε ένα δώρο. Ρε, ανώμαλε, εσύ είσαι, βάλε. Δεν τον είπε ανώμαλο. Ανώμαλος είσαι εσύ, όρμα να μου γίνεται δάμε. Λαλό δώσω ότι παίρνω μια μπόμπα και... Oh.
Επεριπέξασαι, Νίκο μου. Α, συγγνώμη, επεριπέξασαι. Αντιστεύχεις ότι εγώ συνάω πόμπες. Συγγνώμη, να τις βράσω τις πληροφορίες. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά είμαι και εκτός αυτού. Μα είναι δυνατόν να μου λες ότι συνάω πόμπες με αυτό το γραφείο μου. Κύριε Λέισον. Γεια σας. Να μου το. Είναι το δώρο σου. Ρε κομπάρι, λέμε τούτο. Αν το έβριξε, είμαστε ακόμα ζωντανή, ας οκόβω ψηλό τραπέζι. Ρε μπομπα, κέρδισες. Μπι. Ρε Μαξιά, σε έχει κουβαληθεί και δεν μου τα χάει με τα τζάκετ. Κρυάλα, κύριε. Κρατήστε. Πάρα μου, ρε κερία, σαν τα μωρά μου. Ναι. Άντε καλό. Εκπαίδευση να βράσουν. Κουνηθείτε. Κυρούς, ρε! Κυρούς, ρε! Έλα στο τόπο! Μια καλή! Αδιαστόρη! Ένα λεπτό, ρε κομπά. Ποιος είσαι εσύ και γιατί μου έφερες την πόμπα? Τίποτε προσωπικό, φίλε μου. Απλά ξεκίνησα εγώ να πάω στη δουλειά μου το πρωί, εντάξει. Και μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο. Και τι θόρμος. Τι θέλεις? Τούτο που θέλεις εσύ. Την πόμπα. Την πόμπα. Και έπιασες τι? Ναι, και έφερα σου για εσένα. Χαλάλης. Ένα λεπτό, κάτι εξήγησες, ρε κύριε. Όχι, φίλε μου, είναι δώρο. Είναι δώρο. Δεν το πιάζει να προσβάλλεις. Ρε κομπάρι, μας επέλεξες να πιάσει την πόμπα με τα χέρια μου. Βάλα γάντια. Εσύ είσαι ο αρχηγός. Κάνε ό,τι θέλεις. Αδιαφθόρη! Συνοβίου είπα! Διατάξτε, είπα! Κάμε πια εγώ τις επικύψεις. Τους γυρούς του. Και δέκα γυρούς του γηπέδου. Ποιο γηπέδου? Όχι, να μένει της Ισπανού. Αφού κράτουν την Τζέφερνα της. Τώρα, κουμπάρι, γιατί μου την έφερε σε μένα? Ποιο ήθελα να είμαι κόσι. Ρε κουμπάρι, γιατί δεν την πήρες στους πυροτεχνουργούς να την αποσυνδέσουν τουλάχιστον? Αφού αποσύνδεσα την εγώ. Να πω κάποιο εσύ. Αποσύνδεσα. Πού ξέρεις που έτσι πράγματα εσύ? Για όνομα του Θεού. Όχι να μου πεις εσύ πως δεν ξέρεις που έτσι πράγματα. Είναι τέλος αρχηγός Λουάς. Εξήχασα. Είχε τόσο καιρό. Εξήχασα. Η γυναίκα. Η πόμπα. Ποια πόμπα ρε κύριε. Τούτη ήταν μπροστά σου. Τούτη. Η γυναίκα που σου την έστειλε. Α, δεν ήξερα να βγει κανένα σημείο. Να πω τον το πράγμα, μάστρε. Άλλος αχαμάρος. Παραπίεσθαρος, για να μην ποθράσω τώρα, κυρία. Να πω τον το πράγμα, μάστρε. Κόλλησε η μελώνα. Άντε, πιάσε το πράγμα στο κεφί, άντε. Εσύ μου είπες, εντάξει. Να πω τον το πράγμα. Κόλλησες, ρε, Μαυρικό, κόλλησες. Μα, με πόμπα. Πόμπα, πρώτη φορά. Πόμπα. Πρώτη φορά, δηλαδή. Έλα, πιάσε να κοριστείτε. Βοήθεια. Και μάλλον άλλα μισό ότι βοήθηκε ο άνθρωπος. Αου, ούτε μου σκέφτηκα τέτοια πράγματα. Δεν αφήνει μια μπόμπα σου. Είναι μπόμπα, λέω, ναι. Άντε, Αγγί, μπράβο. Ποιος και να πω, λες. Πόμπα. Παναγιά μου, πόμπα, τρέχει. Άκουσα πόμπα κι εγώ. Μα δεν μου γίνεται, κάμε δεν συλλογή. Ξέρω εγώ, μια πόμπα μπροστά μου και μια από κάτω από τον πατέρα μου. Νομίζω ότι έχω τη σωστή ψυχολογία για να σε απαντήσω αυτήν. Το πράγμα μιλά από μόνο του, έφυγε κάτω. Πού είναι, πράγμα, πού είναι, 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 σιγά, την ενεργοποίησα. Ενεργοποίησα τι. Πόσο ζω, ρε αυτό, σωθεί το. Το χέρμα θα σε κρατάει, θα σε κρατάει το πόδι. Για στο δικό Ρε, σταματάτε ρε, έλα εσύ πόμπα ρε! Έλα εσύ πόμπα να δει! Γιατί, πού είναι! Δεύτερο είναι! Έφυγε! Έχει κάποιος αστείο, δεν είναι! Τι αστείο ρε φίλε μου, να γίνω και δυο μακαρίτες! Όχι, δεν θέλω δυο μακαρίτες! Δεν θέλω να πεθάνω, θέλω να ζήσω! Πέταξε την κάτω πλέον! Και τώρα ληστός, ρε με κουμπάρε! Πώς να σκέφτω! Φύγε, ρε, μπλιά! Φύγε, ρε, μπλιά! Γιώχο, Αρχιγολίνα! Σιωπή φωτιού! Κάτι θέλει να μας πει! Κάτι κρατά! Πώς είναι ιδίου! Να καταλάβουν σιωρά, δούμε! Φύγε, ρε, μπλιά! Να μην ψωθεί μόμπα, ρε, φύγε! Φύγε, ρε, μπλιά!
Τρομοκρατική επίθεση είχαμε σήμερα στη Λευκωσία. Τρομοκράτες τοποθέτησαν βόμβα και κατέστρεψαν το χώρο εκπαίδευσης του επίλεκτου σώματος των αδιάφθορων. Με απίστευτη θρασίτητα έκαναν επίθεση με σκοπό να διαλύσουν τους αδιάφθορους. Το μόνο που πέτυχαν ήταν να καταστρέψουν το χώρο εκπαίδευσής τους. Αλλά ο αρχηγός της αστυνομίας, όπως δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης λίγα λεπτά μετά την επίθεση, σε λίγες μέρες θα παραδώσει στο λαό τα ονόματα των τρομοκρατών. Φαντάζομαι γέλιο που θα έκανε ο κόσμος ρε Παντελάκια, να μάθαινε την αλήθεια. Καν αλήθεια, μα ρε. Να μπορείς και αυκάνεις πουλούθια, σε ρωτήσαμε εσένα. Για την πόμμα που λένε, κυρία Ζήνα. Αλλά να κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη ο αρχηγός. Ρε χάπαρε να σου πει κανένας, εμπελώς να πει την αλήθεια. Δεν σου χάζει να εμπεί. Σίγουρα θα πει την αλήθεια, να. Και φυσικά θα πω όλη την αλήθεια, φωτίο. Κύριε αρχηγέ μου, ξέρεις κάτι? Ναι. Είμαι πολλά περήφανη για σένα. Κι εγώ είμαι πολλά περήφανος για μένα, φωτίο. Είσαι ο πιο τολμηρέος, ναι. Είσαι ο πιο γενναίος. Ναι. Είμαι ο πιο τολμηρός, ο πιο γενναίος, δεν λέει πια να είναι σκουμπά. Είσαι ο πιο ωραίος. Ναι. Είσαι ο πιο ωραίος. Ο πιο ωραίος. Ο πιο ωραίος. Ο πιο ωραίος. Καλή φωτίου, καλή μάνα μου, καλή. Και τώρα που είπες, εντάξει, εντάξει. Έκαμε σαλματώδη πρόοδο. Ευχαριστώ, κυρία αρχηγέ μου. Κυρία αρχηγέ μου, να σου πω κάτι. Ναι, μάνα μου. Μπορώ να πω να δω μια φίλη μου τώρα. Φωτίου μου, αν είναι φίλη σου που να δεις να πάει, μάνα μου, αλλά αν είναι του άλλου φίλου. Φίλη να με πάει, διότι είναι και πολύ αρκού να σπεψώ δημοτικό τρόχο νομών του λέντου. Ναι, ναι, κάμε και ένα κοφισκούρα. Παλέλο! Μάνα μου τούτη κατάσταση, κυρία αρχηγέ. Εσύ να κοιτάζεις τη δουλειά σου, συνοδείου. Εν τη δουλειά μου που κοιτάζω. Απλώς ήρθα να σου πω να σας στείς λίγο, γιατί ήρθαν δημοσιογράφοι. Ναι, δεν είμαι καλός. Για τα καρναβάλια. Ποια καρναβάλια, συνοδείου, ποια καρναβάλια. Κύριε αρχηγέ μου, να πάω εγώ. Για δημοτική τροχονόμος του Λέλου. Καλόν ανεκδότων και τούτη. Τα ανέκδοτα, αγαπητοί μου, έχουν τελειώσει. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους διαλυρούς αυτούς τρομοκράτες. Να τη δουλέψει άγρια την κοπελούα. Κάθε βαρύ, θα σας γνωρίσω. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, το επίλεκτο σώμα της αστυνομίας, οι αδιάφθοροι, εδέχτησαν βάρβαρη και θρασίτατη επίθεση από τους τρομοκράτες. Καλό, καλό. Που σκοπόν είχαν να καταστρέψουν τον χώρο εκπαίδευσης των αδιάφθορων. Ναι. Όμως εμείς, αγαπητοί μου, αγωνιστήκαμε, πολεμήσαμε σώμα με σώμα, στήθος με στήθος. Και είμαι περήφανος. Και το δηλώνω. Με νικήκαμε. Κύριε αρχηγέ, πού είναι οι κάλικες? Ποιοι οι κάλικες? Των σφαιρών από τη μάχη που κάνατε. Α, ναι, ναι, ναι. Τους συνάξαμε. Πού τους βάλατε? Μην είσαι περιέργη, η περιέργεια βλάφτει. Έκοψε, σιγά! Λοιπόν, τράβω το ράζι με χαρτίνα. Πόθε! Πόθε, μου τα λάθημα, πόθε! Πόθε, ρε μαυρικό! Άντε, μην πέσεις με τα νεύρα μου! Πες με την υπομονή μου, άντε τράβα! Τράβεις! Ωραία. Θα σου πάρει τα χαρτίνα? Ναι, ναι. Ας σου σπίκα. Έχετε εδώ. Έξι πικά! Πού είναι το λεφτό? Άσχη! Τα μόνη Ζηνοβίου, δεις ανασχετούμε στα παραγγέλματα των αρδετέρων μας. Όχι, εντάξει. Ου, sorry, πάτησα σε. Ακούμε τη Ζηνοβίου. Αν με ξαναπατήσεις, πας στο πόη. Να σε πατήσω πας στο βούρκουρα. Ταξί! Πού είναι οι υπόλοιποι? Έχουν πάει σε αποστολή πιθανότατα. Τέλος πάντων. Πάμε και θέλει μας ο αρχηγός.
κάνει τώρα. Σταμάτα και εσύ, σταμάτα. Σχολιάζει μια ζωή στις εντολές των ανωτέρων σου. Κάτσε καλά, Ζηνοβιό. Θα μας δουν μια καινούργια αποστολή. Ομάδα είπα! Ναι, καρτερόντος, πού να πάμε εμείς πάλι να βγάλουμε την κουφή που την τρύπα. Λοιπόν, ακούτε για να καταλάβετε. Αν δεν εκτελέσετε αμέσως τα παραγγέλματα μου, δεν να γυρεύκε τον πισιρό σαν και θα τον υπήρξε. Γιατί? Γιατί να στο κόψω! Κύριε, έχουμε πληροφορίες ότι επίγεται εξέγερση κρατουμένων στις κεντρικές φυλακές. Όχι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, η αποστολή σας με την κωδική ονομασία... Μπράβο, Καραβαγγέλη. Ούτε το. Με την κωδική ονομασία «Και τα μυαλά στα κάγκελα» είναι να βρείτε τον υποκινητή και να τον συγχαρείτε. Υπάρχει καμιά απορία? Εγώ, κύριε Αρχιέ. Ναι, παιδί μου, ορίστε ένα νέο άνθρωπο που έχει απορίε και τι απορίε του πρέπει να του τι λύουμε. Τι απορίε του. Μάλιστα, τι απορία έχει, παιδί μου. Ξέρει, είναι το κόλπο που τραβά ένα χαρτί ο άλλο, και βρίσκει το χαρτί που τράβησε ο άλλο. Ένα που σα θα μπει με στι φυλακέ σαν φυλακισμένο. Mm. Ο δεύτερο θα κάνει ο δεσμοφύλακα. Και ο τρίτο. Μισό λεπτό να πω κάτι. Γιατί δηλαδή πρέπει να τον κάνω εγώ φυλακισμένο και να μην τον κάνει θερυπίν ο Παντελάκη. Γιατί να κάνει ο Παντελάκης φερρυπίν και να μην τον κάνει η κυρία Ζήνα το φυλακισμένο? Ώστε! Και γιατί να τον κάνει η κυρία Ζήνα το φυλακισμένο και να μην τον κάνει ο κύριος Χάμπος το φυλακισμένο? Και γιατί να τον κάνω εγώ και να μην τον κάνεις εσύ? Έχασες, κύριε Χάμπο, την κυρία Ζήνα ξαναείπαμε. Μα νομίζετε να παίζω την κολοκυθιά, δαμε? Είπα ποιος ήταν ο φυλακισμένος. Ο Καραβαγγέλης. Τέλειωσε. Ποιο τέλειωσε? Ποιος τέλειωσε, Μελαλό? Εγκάρισα τώρα, κουμπάρε. Έφαγα το λάχανο βραστό. Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν είπες όμως, πώς το κάνεις το λάχανο το βραστό εσύ? Εγκάρισα το. Πάμε και κάτω. Είναι τέλος τώρα, Λούση. Έθελε να πιάνει την κοπελούα και να μην την πιώρωσε. Σε πείραξε την κορούλα σου. Καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε, ρε. Για μια τιμή ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Να πληρώσει το κουμπί, να φάει το λάχανο το βραστό, να χαίζεται όλη τη βδομάδα να χαίζεται. Ακούρε να σε πειράξει την κορούλα. Στεναχωρήθηκα τώρα, πω. Μα σε πελώ, ρε. Τι αν κορούλα, ρε. Τι ρουμάνα μου, ρόξα αν κορούλα μου. Έλα λόγα να την πιάσει, να μην πιέρω σε ρε τα ρήφα, ρε. Α, είστε ταξιτζής, μπράβο, ρε. Κάτι μέσα και γελόρι, κουμπάρ. Μόλις σε βάλα τα μέσα, για σκέφτηκα να σε σκοτώσω σε αμήνω μόνος μου. Αλλά τώρα με φάσια, συμπάει σας. Τι να φοβηθώ, ρε, συνάδελφε. Να φοβηθώ εγώ, ρε. Εγώ είμαι μάγκας, δηλαδή. Είμαι μάγκας, κάτσε καλά, δε. Μα να μπω καμίτσι φέρα στα μέσα. Εγώ. Έφαγα δε. Όχι, σου γιατί. Γιατί δεν με δίνανε τη σειρά του στην τράπεζα, κατάλαβε. Και νευρίασα, εγώ δεν μπορούσα να περιμένω και τσακ 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 σκαθάρισα να ναι. Πάσα λίγα ρε. Η αγία από τα καθάρματα αλλάσανε σένα. Τώρα έλα πάει. Θα πάω κύριε Χάμπο, θα πάω. Αλλά πέρα μου τι θα κάνω, ρε μου να πάω. Δεν ξέρω να κάνω. Μα έτσι είναι όμω είναι για μη τα σα ρε. Τι κάνουμε δεν είναι λάθο. Ποιο φορέ ρε για να καταλάβετε. Τι είπαμε, Μαντελάκι. Εσύ θα είσαι ο νοσοκόμο που τσακάρει του κρατούμενου. Είσαι του νοσοκόμου τους, κύριε Χαμπορ, να πούνε ότι να κάνουν εξέγερση οι φυλακισμένοι. Εσύ του γιατρού σου, ρε. Εν τούτα είναι αλυσούλα. Μα και για να μου πει, κύριε Χαμπορ, ότι ευκάλε ρουσούδι. Για να μου πω ότι να αποδράσουν οι φυλακισμένοι. Να που μου λέει ότι πράγμα είναι φυλακισμένοι, κύριε Χαμπορ, να αποδράσουν και να σκοτούν να αποδράσουν. Παντελάκη, ψυχολογικό το θέμα, ρε, κόλοκο. Μα κάμε και εσύ με τον λογία μας στο κυριμάντζο της Γερμανία ψυχολογία. Ρε, μα φαλάρες, τέλεια, πέλαρε, ρε. Άντε, πιέν. Βλέπει κίνδυνος, άντε, σκόσε 10 δωμάτια φατσάρα. Να, εγώ ξέρεις πόσο σκόσα. Όχι. Κανένα. Γι' αυτόν πρόσεξα να είσαι ο πρώτος, α. Τι άγριος άνθρωπος. Άλλο. Να μου μπάμπο. Να μου θέλεις παλέ. Να μου έχει το κρεβάτι μας. Κρεβάτι μου. Ναι, πάτε βασιλικούς τους. Πού είναι το περίεργο? Όχι ρε, νομίζα πως ήμουν εγώ πιο πατάλες του κορμά. Έλα σου πω, ναι. Στρώσε, ναι, άλλαξε εντόνια πρώτα. Στρώσε, σφογγάρισε και βουνάρτο έστω λαλούμεντα. Ναι. Ναι, λαλό, σαν και μωρό, να. Εγώ και κουπελού, ρε τούτε. Πού είναι το περίεργο, πέρσι το έκανε. Πόδες μου, φύλακα. Ω, ρε, δάμε σαν τι να μας σκοτώσουν να μας κάνουν και καμιά πατάλο δουλειά, να. Λοιπόν, πάμπο, ρε, να κλείσω γιατί είμαι σε υπηρεσία. Δεν είμαι αθιά σε ρίο όπως εσένα που κάθεσαι όλη μέρα έσω. Ναι, άτε, λαλούμεντα, πάει. Α,
τίποτα, μην ανησυχείς. Ξάπλωσε έτσι όμορφα, ωραία, πίσω, ωραία, μπράβο. Έχει μία απλή έξω ταζούλα, εντάξει. Λοιπόν. Κύριε Μαυρίκο, τράβα μου ένα χαρτιμά μου. Μα είναι η δέκατη φορά που θα τραβήσω χαρτιμά, στρε. Κοράνα το εύρω, τράβα, τράβα, έλα. Έτσι μου είπε και τις προηγούμενες 9. Μαυρίκο, σε διατάσσω να τραβήσεις, τράβα. Άτε, τράβησα. Ωραία. Να σου πω τώρα είναι τα χαρτιά, ναι. Γίνεται να σου πω εγώ, να τελειώνουμε. Όχι, δεν γίνεται να μου πεις εσύ. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, είναι 8 κούπα. Μπράβο, ήβρε το μάστρε! Ήβρε το! Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου, ήβρε το! Ωραία, γύριστε εδώ, γύριστε. Εν ανάγκη δηλαδή. Ναι, εν ανάγκη, γύριστε, γύριστε. Τέλος γράφω από τον κούπα. Ένα άλλο σκούπα του. Α, εσύ λες το πλήμα να λόγος. Ξανατράβα, Μαυρίκο. Μαστρε, κάνει. Λυπίδι με, μαστρε, κάνει. Πάει να πει κάνει, ρε. Δεν θα σταματήσεις τις έρευνες μέχρι να βρει στοιχεία. Αφού κανένα σε μου μιλά, κύριε Χάμπο. Να μου είπατε να μαζί σου. Πουνιάρε με ένας φυλακισμένος. Όχι μου πουνιάτσι, είναι στο... Πουνιάρεσαι, γιατί. Την ώρα που το έβαλα, κύριε Χάμπο, το στήθοσκόπι, έτσι πάρα την κυκλώνα να το εξετάσω. Ωραία, δηλαδή, ο καρκαλίστηκε. Με σηκώνει, δεν πάω την πιστοκαλιά μου, μια πουνιάτσι, έτσι πάρα. Με σου ρε, γιατί δεν τώρα πουνιάρες. Μάτως όταν πουνιάρω κύριε Χάμπα, αφού πόνο το μάτι μου ήταν να σκύρω μάτι μου, κράγονται έτσι που μπορώ για να πάχουμε να τον πουνιάρω έτσι ήταν. Έως παντάτε, πήγαινε. Πού να πάω. Δεν πάω να μου πουνιάζει το άλλο. Πάντε λάκι μου, άκουρα είσαι παρά. Ναι, φεύγουν. Έτσι και δεν πάεις τώρα. Ναι. Το άλλο στο μάτι να σου πουνιάρω, καταλάβες. Έφυγες! Ξέρεις κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά με πλάγιο τρόπο βεβαίως. Για πάνε με πλάγιο τρόπο, εντάξει. Όχι, όχι, με πλάγιο τρόπο, τι ψέματα θα σου πω. Δεν σου πω. Ετοιμάστε καμιά εξέγερση εδώ μέσα. Όχι, έτσι πράγμα δεν μπορώ να σου πω. Γιατί. Ξέρω αν είσαι δήμος γνωστής αστυνομίας. Αλλά ρε παιδί μου, σπιώνος αστυνομίας. Εγώ τώρα τέτοιος φωνιάς για σπιώνος. Κάτι με ερεύκεται, αλλά τώρα δεν ξέρω. Εν εξέγερση, σου πατραχανάς. Ένα σε γυλάσω. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορεί να πω να το πείσω. Όχι καλέ, τι με πέρασε να το πω και... Γενοβίου! Γενοβίου! Κάπου θα έτσι έλα, έλα, βγάλε μετά από τα όλα, έλα. Εμολόγησε! Τα ξέρασε όλα, ρε, τι νόμιζες, έλα. Άντε καλό, πάμε να βρούμε τον κύριο Χάμπο. Είπε το. Κύριε Χάμπο, κύριε Χάμπο. Ευτυχώς που σας είδα, κύριε Χάμπο. Νόμαθες, ρε. Δεν νόησε έτσι. Μουντράμε κρατούμενοι κύριε Χάμπο και προς τιμή σε νόμιζα ότι πιάνε με βιάσουν. Άντε ρε, Παντελάκη. Ποιος έφτασε ρε σε τόση απελπισία να θέλει να σε βιάσει. Εγώ το έλυσα το μυστήριο εγώ. Α, κάνω καραβαγγέλς το θαύμα πάλι. Σίγουρα είναι να καταλάβω σαν λόγο. Έλα κάτσε καλά, κάτσε καλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει του τέστιν και ούτου συμπίν λόγος να φοβόμαστε. Δεν μαγειρεύεται καμιά εξέγερση στις φυλακές. Είσαι σίγουρο ρε. Σιγουρότατος κύριε Χάμπε μου, το μόνο που μαγειρεύεται δηλαδή είναι σούπα τραχανά. Ωραία, ωραία. Πάρουμε τον αρχηγό αμέσως. Θα τον πάρω εγώ. Έστω. Θανατοποινήτη 1, καλή δήμιο. Έτοιμος. Έλα, θανατοποινήτη 1, δήμιο σε ακούει. Έτοιμος. Έλα, έλα, επιχείρηση και τα μυαλά στα κάγκελα τέλος. Ναι, πληροφορίες για πιθανή εξέγερση λανθασμένες. Έτοιμος. Είσαι σίγουρος, έτοιμος. Σιγουρότατος, έτοιμος. Ναι. Θανατοποινήτη 1, δεν θέλω να γίνουν λάθη. Ναι, να σιγουρευτείτε. Έτοιμος. Ναι, δεν σε ακούω, δεν σε λαμβάνω. Υπάρχει θόρυβος εδώ. Ρε παιδιά, πέστε τους να κάνουν λίγη ησυχία. Έλα, θανατοποινήτη 1, δεν σε παίρνω. Θανατοποινήτη 1, αποδήμιος. Αποδήμιος, δεν σε παίρνω. Ναι, έτοιμος. Κόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για μια έκτακτη είδηση. Εξέγερση κρατουμένων σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στις κεντρικές φυλακές. Αντί αυτορούς μας λένε, τι παρανομόλοι
παράνομη!